Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου 2018. Κρυός. Κρυαράκια μου, σήμερα ξαναγυρνάμε στο πόστο μας, μιας και στην επαγγελματική σας ρουτίνα σας έλειψε λιγάκι τον τελευταίο καιρό, από τραπέζι σε τραπέζι ήσασταν. Δυναμική όπως πάντα, κατορθώνετε να ξεφύγετε από πολλά προβλήματα. Δώστε προτεραιότητα σε χρηματοοικονομικά, μιας και το ταμείο έχει αδειάσει αρκετά. Και πάμε στον Ταύρο. Ταύρη μου, σήμερα είναι μια ιδανική ημέρα για τα επαγγελματικά σας ξεκινήματα, τα οποία θα πάρουν σάρκα και οστά τις επόμενες ημέρες. Σας απορροφάει η δουλειά, δώστε όμως προσοχή σε θέματα μυοσκελετικά, μιας και το βάρος είναι μεγάλο. Από το απόγευμα και μετά, δώστε σημασία σε οικογένεια, αλλά και τον ερωτικό σύντροφο. Και πάμε στους διδύμους. Διδυμάρες μου, σήμερα ξαναγυρνάτε πάλι στο χώρο εργασίας σας, αλλά αυτή τη φορά δεν κουβαλάτε μαζί σας τον Κρόνο. Τα πράγματα από σήμερα στρώνουν με νέο κέφι και φυσικά το στροφτερό σας χαμόγελο αφοπλίζει τους ανταγωνιστές σας και σας στέφει νικητές. Μπράβο τα διδυμάκια μου και πάμε στα καρκινάκια. Η ημέρα είναι ιδανική για σας, φίλοι μου, στον επαγγελματικό τομέα με πολύ τρέξιμο, αλλά και ιδιαίτερο κέφι, μιας και η κρόνια επιρροή σας δίνει την όθηση για νέα σχέδια χρηματοοικονομικού τύπου. Προσοχή σε αγοροπολισίες, δάνεια και δασμούς. Το απόγευμα θα βρείτε τη λύση για κάθε πρόβλημα. Και πάμε στα λιοντάρια. Είστε γεννημένοι βασιλιάδες και κάπως ανάλογα θα πρέπει να συμπεριφέρεστε στον επαγγελματικό τομέα. Αφήστε τη μεγαλοπρέπεια να κάνει τη δουλειά της, μιας και ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Πέστε με τα μούτρα στη δουλειά και οι επιτυχίες είναι στο τσεπάκι σας. Και πάμε στον Παρθένο. Παρθενάκια μου, σήμερα είναι μια μέρα με πολλή ρουτίνα στον επαγγελματικό τομέα. Η δύναμή σας είναι μεγάλη, η ψυχολογία όμως σε μέτρια κατάσταση και θα πρέπει να κατορθώσετε να βγάλετε εις πέρας όλο το φόρτο εργασίας. Η οικογένεια θα σας χαλαρώσει από το απόγευμα και μετά, όπως οι φίλοι σας και ο ερωτικός σύντροφος. Και πάμε στο Ζυγό. Η ιδανική σημερινή ημέρα για σας, φίλοι μου, καλή και αγαπημένη, με τα επαγγελματικά σας στο Zenith. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε ένα οικογενειακό ζήτημα, το οποίο προκύπτει και πάλι καλείστε να βρείτε εσείς τη λύση του. Ο ερωτικός τομέας κρύβει εκπλήξεις, πολύ απλά ανακαλύψτε τες. Και πάμε στο Σκορπιό. Σκορπιοί μου, σήμερα θα πρέπει να κάνετε υπομονή, μιας και η μέρα είναι λίγο υποτονική. Από τη μία τα επαγγελματικά σας και από την άλλη ερωτικά θέματα. Η μέρα δεν είναι προβληματική για σας, απλά είναι το έντονο παρασκήνιο που μποϊκοτάρει τα σχέδιά σας. Προσοχή στις συζητήσεις και στη διαχείριση του λόγου σας. Και πάμε στον Τοξότη. Τοξότες μου, σήμερα σε ανέμελη διάθεση σας βρίσκει η Τετάρτη, μιας και τα επαγγελματικά σχέδια πάνε καλά, αλλά και τα προσωπικά σας πάνε καλά. Δώστε προτεραιότητα σε ό,τι σε ευχαριστεί και χαρείτε ένα όμορφο απόγευμα, μιας και το ευνοούν οι πλανήτες. Θα έρθουν τα καλύτερα από εδώ και μπρος και εσείς απλά προετοιμαστείτε. Και πάμε στον εγώ καιρό. Άλλη μια μέρα κουραστική, μιας και σας απορροφά επαγγελματικός τομέας. Η δύναμή σας είναι μεγάλη, αλλά και εσείς τρέχετε μέσα σε γρήγορους ρυθμούς. Αυτό βέβαια σας ευχαριστεί, μιας και παίρνετε τα εύσημα από ανωτέρους ή τον εργοδότη σας. Οι μέρες αυτές είναι κατάλληλες για να κλείσετε συμφωνίες. Προσοχή λίγο στα ψηλά γράμματα. Λοιπόν, πάμε στον υδροχό. Υδροχοάκια μου, νέες προτάσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, μην βιαστείτε να πάρετε κάποια απόφαση, έχετε χρόνο για να τα φιλτράρετε σωστά και να αναλύσετε το κάθε σας βήμα. Η επιτυχία είναι κοντά σας, όπως και οι φίλοι σας, αλλά και το τέρι σας. Η μέρα είναι ιδανική για συμβουλές, και να δώσετε αλλά και να πάρετε. Και πάμε στους ιχθύες. Ψαράκια μου, η μέρα είναι κάπως παρορμητική. Κρατήσατε πολλά μέσα σας από τις τελευταίες μέρες, άλλα σας χαροποίησαν και άλλα σας ενόχλησαν. Μην δίνετε σημασία σε λόγια τρίτων, να ακούτε μόνο τη φωνή της ψυχής σας που ποτέ δεν έχει πέσει έξω. Αποφάσεις πρέπει να πάρετε από το απόγευμα και μετά. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.